Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε έχω την ξεχωριστή χαρά, τύχη και τιμή να έχω πλάι μου ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο της τέχνης και ιδιαίτερα του τραγουδιού, έναν ερμηνευτή αληθινό, έναν πολύ σήμαντο ερμηνευτή, τον κύριο Δώρο Δημοσθένος, τον οποίο τον απολαύσαμε όσοι είμαστε τυχεροί στην έπαυλη της Σιροπινά το περασμένο καλοκαίρι, σε μια παράσταση όπου την επιμέλεια έχει ο φίλος μας ο Νίκος, ο Κυπρουγός. Ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε κοντά μας, κύριε Δώρε Δημοσθένος. Εγώ ευχαριστώ. Με αφορμή την παράσταση που δίνεται σήμερα στο Θέατρο Απόλλων, το βραδάκι, και που θα έχουν την δυνατότητα όσοι δεν σας απείλευσαν στην Ποσειδονία να σας απολαύσουν το βράδυ στο Θέατρο Απόλλων. Με μουσικές εξαίσεις, με φωνές που θα είναι και ο ποιητής. Καταρχήν χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι κοντά σας για δεύτερη φορά. Και όπου θα βρίσκομαι σε αυτό το πανέμορφο θέατρο. Θα παρουσιάσω μία παράσταση με τίτλο «Περιπαθών» και αφορμή αυτής της παράστασης ήταν η κατάνοιξη που ένιωθα μέσα στην άνοιξη αυτή τη μεγάλη εβδομάδα, η οποία περιέχει, ας πούμε, μια τελετουργία και μια μυσταγωγία. Και ήθελα να φτιάξω μία παράσταση με βάση θρησκευτικούς ύμνους, απλά με τραγούδια που έχουν αναφορά τα πρόσωπα που διαδραματίζουν ρόλο στη εβδομάδα αυτή, τραγούδια που να εμπεριέχουν μέσα και τα πάθη του Χριστού και για τα πρόσωπα που σας προανέφερα, η Παναγία, ο Χριστός, που να έχει μέσα συμβολισμούς όπως είναι ο Σταυρός, να μιλάει για τη Σταύρωση, την Ανάσταση και να δημιουργήσω ήθελα να δημιουργήσω μια παράσταση μυσταγωγική με τραγούδια που έχουν γράψει μεγάλοι συνθέτες όπως Χατζηδάκης, Θοδωράκης, Ξαρχάκος και ποίηματα κατά βάση όπως του Ρίτσου, του Ελίτη. Είναι τραγούδια που τα γνωρίζει ο κόσμος και μπορεί να τον οδηγήσει σε αυτή την τελετουργία που έχει και μεγάλη εβδομάδα. Είναι συγκοψητήρες κιόλας, ναι. Έτσι, να τραγουδήσει μαζί σας. Ναι. Ποιος είναι ο Δώρος ο Δημοσθένος, για όσους δεν τον ξέρουν, πώς θα περιγράφετε αυτό το πλάσμα? Θα περιγράψω εγώ τον εαυτό μου. Είσαστε Κύπριος στην καταγωγή, Ναι. Γεννήθηκατε στη Λεμεσό, αυτή μια πανέμορφη σε μια πόλη που έχει αυτή η θάλασσα. Και ενδιαφέρουσα έτσι πολύ με πνευματική κίνηση κτλ. Και έχω έτσι παραστάσεις. Αφού κατάγομαι και εγώ από νησί, έχω παραστάσεις της μικρής κοινωνίας με ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο πιο ανοιχτόκαρδοι και πιο εκδηλωτικοί οι νησιώτες. Κρατάω πολλά πράγματα που έζησα στη γειτονιά. Ήθελα καταρχήν να γίνω, επειδή ήμουν κοντά στην εκκλησία το σπίτι μου, ήθελα να γίνω παπάς. Ή ψαράς ή ψωμάς, επειδή ήμουν και κοντά σε ένα φούρνο και μου άρεσε η μυρωδιά του ψωμιού. Έτσι κουβαλάω μνήμες και γι' αυτό έτσι το Πάσχα τώρα νιώθω ιδιαίτερα αυτές τις μνήμες. Είναι οι μυρωδιές πιο έντονες και με παίρνουν πίσω, ας το πούμε, στα παλιά χρόνια, μιας και αναφερθήκατε έτσι. Μεγαλώσατε στην Κύπρο, μεγαλώσατε εκεί, σπούδασατε? Ναι, όχι, σπούδασα στην Αθήνα. Εκεί τελειώσατε το γυμνάσιο, ας πούμε? Τελείωσα το γυμνάσιο και το λύκειο στην Κύπρο και μετά ήρθα στην Αθήνα και έκανα σπουδές στη Μονωδία με καθηγήτρια την κυρία Στάμος. Έκανα θεωρητικά και παράλληλα σπούδασα και κάτι άσχετο, αλλά δεν το έχω πάρει το πτυχίο, ακτινολογία. Ναι, στα ΤΕΗ. Μάθε τέχνη για στην Ελλάδα. Ναι, καλό είναι ότι μάθαινες. Και νομίζω ότι δεν σε χρειαστεί, γιατί είναι τόσο όμορφη η φωνή σας που δεν νομίζω να σε καταλήψει ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, το εννοώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι από τις φωνές που πραγματικά με σαγηνεύουν. Μια φωνή που δεν τη χορταίνεις εύκολα. Είναι μερικές φωνές που δεν τις χορταίνεις εύκολα, ξέρετε. Χαίρομαι που δεν σε μπουχτίζουν, Είναι ωραίο μια φωνή να μπορεί να σε ταξιδέψει. Και να σε ξεκουράζει. Να μην σε κουράζει. Υπάρχουν φωνές που είναι πολύ δυνατές, όμορφες, γεμάτες και σε κουράζουν πολύ γρήγορα. Έχει. Σαν τις γυναίκες είναι και οι φωνές. Είναι παντοτινές, είναι. Αντί. Να τις αλλάζεις. Καμιά φορά. Δεν μιλάμε για εσάς. Καμιά φορά.
Μια φορά που με ρωτάνε από ποιους έχεις επηρεαστεί, λέω έχω επηρεαστεί από τη Φλέριν Ντάντονάκη στην ερμηνεία, κατά κάποιο που είναι η γυναίκα. Τι υπέροχη. Αυτή είναι η ερμηνεύτρια. Όντως η φωνή της έτσι είναι σαν αεράκι. Είναι ωραία μια φωνή να έχει να εωρείται, να μην επιβάλλεται. Ναι, έτσι, έτσι. Αυτή είναι που δεν κουράζει. Ναι. Όταν δεν επιβάλλεται κάτι, δεν κουράζει. Πότε ανακάλυψατε ότι έχετε αυτό το τάλαντο έτσι να... Και το ανακάλυψα από το σχολείο, ίσως, που με βάζανε τετραγουδούσα στις γιορτές τις σχολικές. Και μετά είχα κάποιες, έκανα κάποιες παραστάσεις με ένα φωνητικό σύνολο που ήμουν σολίστ, που εκεί... Στην Κύπρο. Ναι, στην Κύπρο. Λέγεται Διάσταση, αυτές το φωνητικό σύνολο, και από εκεί γνώρισα, ας πούμε, ήρθα σε επαφή πιο πολύ και με το έντεχνο τραγούδι, αλλά και με το ξένο τραγούδι, με musicals διάφορα που κάναμε σε επαγγελματικό επίπεδο. Σπάει το musical πολύ, ναι. Το musical είναι νομίζω... Και νιώθω ότι η τριβή μου με αυτά τα πράγματα μου έδωσαν αρκετά εφόδια πριν ακόμα σπουδάσω. Στο σπίτι είχατε επιδράσει, υπήρχε κάποιος που να έτσι... Ναι, ο πατέρας μου έπαιζε λίγη γιθάρα και τραγούδος. Η Κύπρος, τι είναι για σας η Κύπρος? Είναι πολλά πράγματα η Κύπρος για μένα, αλλά πιο πολύ είναι η μυρωδιά. Είναι μια μυρωδιά που δεν τη βρίσκω πουθενά άλλο. Έχει κάτι. Και εγώ δεν ξέρω, όταν έτσι 2-3 φορές που έχω πάει στην Κύπρο, έχει μια αίσθηση άλλη αυτή εδώ. Και το φως είναι διαφορετικό, πέφτει πιο κάθετα. Ναι, ναι. Είναι πιο σκληρό. Το φως. Αλλά σίγουρα είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις, είναι πολλά πράγματα. Και είναι και ένα παθιασμένο... Και είναι και ένας τόπος το βασανισμένος. Παρτηρικό νησί και παθιασμένο, έτσι. Ναι. Οι άνθρωποι έχουν μέσα τους συναισθήματα πολύ βαθιά. Υπάρχει αυτό που σας είπα και πριν. Βαθιά συναισθήματα και έτσι ευαισθησίες που δεν τις συναντάς εύκολα. Μαθήτα τις ευαισθησίες. Ναι. Που αυτά βγαίνουν και στο τραγούδι, βγαίνει και στην ερμηνεία, έτσι, βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι γεννάει τραγουδιστές ταλαντούχους η Κύπρος. Νομίζω ότι είναι ένα μυστήριο ίσως πράγμα. Εγώ δεν ξέρω. Και αυτό το πάθος και τα λοιπά. Μπορεί. Από μέσα τα συναισθήματα αυτά. Μπορεί και υπάρχει αυτό το εξωτερήκευση. Θα δείτε έτσι στην Κύπρο τύπους οι οποίοι είναι αρκετά εκδηλωτικοί. Άκουγα τώρα προηγουμένως, έβαλα στο YouTube και άκουγα το όμορφο και παράξενη πατρίδα στο Γεια σου, παιδιά, αυτό του Λάγιο, το υπέροχο τραγούδι. Τι όμορφο τραγούδι. Το χρησιμοποιήσει στο καρναβάλι, στη Σύρο, όταν δίνουμε εξετάσεις, κάθε ομάδα περνάει στην πλατεία. Μαζεύονται και δίνουν εξετάσεις μπροστά από το αυτό και είμαστε εντυμένοι λαμπάδες η ομάδα μου, τη Άνω Σύρο. Και ήταν σαν το πω μια λαμπάδα. Για να μην χαθείς Ελλάδα, λέγονταν αυτό το θέμα. Και τραγούδισαμε το «Όμως και υπάρχει στην πατρίδα». Ναι, είναι επίσης το «Σέλιτη» και η μουσική του Δημήτρη Λάγιου, ένας συνθέτης ο οποίος ήταν και αφορμή που ήρθα εγώ στην Αθήνα, γιατί θα αναλάβανε τη μουσική μου της παιδεία, αλλά δεν πρόλαβα, είχε πεθάνει λίγο πριν να έρθω. Είχε κάνει αφιέρωμα στο Γιώργο τον Λαδάρα, στο ραδιόφωνο ήμουν τότε, πριν από 25 χρόνια. Και είχε κάνει ένα δίσκο τότε με το Λάγιο, ο Ντελάρας. Ναι, ερωτική πρόβα, ο τελευταίος. Και μιλούσαμε για αυτό το σπουδαίο άνθρωπο, έτσι, και τότε είχα μάθει για αυτόν και τα τραγούδια του. Σπουδαίος άνθρωπο. Θα άφηνε πολλά πράγματα, νομίζω, αυτός ο άνθρωπος. Και εγώ έτσι πιστεύω, έφυγε αρκετά νωρίς, πολύ νωρίς. Με τον Νίκο τον Κυπουργό πώς έγινε αυτή η συνάντηση? Με τον Νίκο είμαστε πλέον σαν συγγενείς, γνωριζόμαστε 20 χρόνια. Ο Νίκος με είχε δει σε κάποιες παραστάσεις το 1995 που τραγουδούσα τα τραγούδια της αμαρτίας του Μάνου Χατζηδάκη και ήρθε και μου ζήτησε για να συνεργαστούμε. Και από τότε έχουμε μια έτσι μόνιμη σχεδόν συνεργασία. Ο Νίκος και εδώ που έχει έρθει έχει εκμεταλλευτεί έτσι ένα υλικό που υπάρχει, ανθρώπινο υλικό στη Σύρο. Όπως και εσείς. Εμείς το εκμεταλλευτήκαμε. Ναι. Και αυτή η ορχήστρα που έχει φτιάξει, η ορχήστρα των Κυκλάδων, είναι ένα διαμάντι έτσι, για τη Σύρο. Και άνθρωποι και εξαιρετική μουσική. Ναι. Και βέβαια, με την παγκέτα του Νίκου όλα πάνε πάρα ναι, πολύ. Ναι, και ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη μουσική και έχει μια πολύ καλή αισθητική.
Πραγματικά, όταν συνεργάζομαι μαζί του, νιώθω έτσι ότι ο ήχος και η ασφάλεια, ασφάλεια. Και η ασφάλεια, αλλά και οι ενορχιστρώσεις του και όλα αυτά τα χρώματα που δημιουργεί, νιώθω ότι είναι άρτια καλλιτεχνικά. Ναι, ο Νίκος είναι εξαιρετικός και ως άνθρωπος, ας πούμε, και βγάζει μία άρωμα, μια ζεστασιά. Ναι. Είναι και σεμνός και άνθρωπος χορτασμένος από αυτά τα πράγματα. Δεν είναι επιρμένος. Είναι ένας άνθρωπος, δικός μας άνθρωπος. Ναι, μα νομίζω ξέρει τι κάνει. Είναι αφιερωμένος στην τέχνη του και είναι έτσι και άνθρωπος ανοιχτός σε πράγματα. Όπως, δεν είναι... όπως οι αληθινά άξιοι άνθρωποι, είναι μεγαλόψυχος και μεγαλόθυμος. Ακριβώς. Δεν ζηλεύει, δεν αυτό είναι, γιατί είναι τόσο πλούσιος που δεν χωράνε τέτοια συναισθήματα. Όταν είσαι πλούσιος μέσα σου, ναι, αυτά εκλείπουν. Πώς σας φάνηκε η Σύρος αυτές το έτσι... η Σύρος, για δεύτερη φορά που έρχομαι, ειδικά αυτή την εποχή, με αναστατώνει. Νιώθω πάρα πολύ ωραία που βρίσκομαι εδώ κοντά σας και ξέρω ότι είναι και ένα υπέροχο το κοινό της Σύρου. Ένα πολιτισμένο έτσι κοινό που έχει παρακολουθεί, γίνονται και διάφορα πράγματα και πολιτιστικά είναι ανεπτυγμένο. Και το Θέατρο Απόλλων είναι μια έτσι... το Θέατρο Απόλλων είναι καταφύγιο έτσι δεν το συζητώ, δεν είναι ίσως το πιο όμορφο θέατρο που έχω δει. Ζεστό είναι. Το πιο όμορφο που έχω δει. Και είναι και στιγμένο από παρουσίες εξαιρετικές, ας πούμε, σπουδαίες παρουσίες. Έχουν δύο όπερες εδώ. Βέβαια, ναι, το γνωρίζω. Έχουν παιχτεί θεατρικές παραστάσεις από σπουδαίες παρουσίες. Θα πάτε, έμαθα ότι κάτι φημολογίζεται, θα πάτε στο Ηρώδιο με τον Νίκο. Ναι. Mm. 2 ή 3 Ιουλίου θα παίξουμε στο Ηρώδιο με τον Νίκο. Είναι ωραίο. Και με την? Και με τη Σαβίνα Γιαννάτου, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να είναι και άλλη καλλιτέχνη. Το γνωρίζω από. Θα είναι πολύ ωραίο αυτή. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών. Ναι, ναι. Θα είναι πολύ ωραία εμπειρία αυτή. Προσπαθήσω να έρθω. Βεβαίως, να σας δω εκεί πέρα, γιατί είναι και φίλοι μου τα παιδιά και ο Νίκος και τώρα γίναμε φίλοι και εμείς, οπότε... Ένας λόγος παραπάνω. Πώς σας φαίνεται το τοπίο, η περιοχή ατμόσφαιρα στην πατρίδα μας, όλη αυτή η κρίση και όλη αυτή έχει αλλάξει τίποτα μέσα σε εσάς, έτσι σας έχει αγγίξει αυτό το... Εντάξει, μέσα στην κρίση ναι, υπάρχουν δυσκολίες που τις βλέπουμε καθημερινά. Το νιώσατε κι εσείς έτσι στη ζωή σας. Βεβαίως, βεβαίως. Και στην Κύπρο βέβαια, ήταν διπλό το χτύπημα για εσάς. Στην Κύπρο ήταν έτσι πιο ακαριαίο το χτύπημα. Και πιο ακαριαίο όμως η έξοδό σας από την κρίση. Ναι, θα δείξει. Θα δείξει. Δεν το... Από ό,τι φαίνεται. Πάτε καλά, πάτε έτσι καλά. Είναι πράγμα. Πιο νοικοκυριμένη η πολιτική σας από εμάς. Είναι πιο σοβαρή, φαίνεται. Εντάξει, δεν υπάρχει τόσο πολύ με τα μικροπολιτικές σκοπιμότητες σε τέτοια πράγματα. Ναι, νομίζω ότι. Εδώ πέρα βλέπεις υπάρχει μια χερεκακία, ας πούμε, το ένα κόμμα με το άλλο. Μισαλλοδοξία. Ναι. Μισαλλοδοξία δεν υπάρχει εκεί. Γι' αυτό και καταφέρατε και η Ιρλανδία μάλλον, να βγείτε γρήγορα από την και η Πορτογαλία. Εμείς είμαστε εκεί. Τώρα πάμε για τέταρτο μνημόνιο. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει. Και επηρεάζει και πολύ τους καλλιτέχνες, ιδιαίτερα αυτή την ομάδα, εντάξει των ανθρώπων. Επηρεάζει όλους, εγώ νομίζω. Επηρεάζει πάρα πολύ. Σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που εύχομαι είναι να πάνε τα πράγματα καλύτερα, αν και είναι ουτοπικό να το πιστεύουμε πλέον αυτό. Αν δεν είσαστε τραγουδιστής, τι θέλει να γίνει και όχι ακτινολόγος. Τι θα ήθελα να γίνω. Δεν ξέρω, παλιά ήθελα να γίνω φαρμακοποιός, γιατί έβλεπα κάποιο φαρμακοποιό και στη γειτονιά μου κράταγε μια κιθάρα και όταν δεν είσαι κόσμο έπαιζε κιθάρα, τραγουδούσε, δηλαδή το είχε ως σαν χόμπι. Τι είναι παιδικές σημείες. Το τραγούδι. Και μ' άρεσε έτσι η χημεία, δηλαδή να ανακατεύω πράγματα. Για το παιδί σας, τι ενηρεύεστε, κόρη είναι, αγόρι. Αγόρι. Τι ενηρεύεστε για το παιδί σας. Να κάνει ό,τι του αρέσει, δεν νομίζω ότι θα τον επηρεάσω να κάνει κάτι. Ένα ευτυχισμένο παιδί. Ναι. Βέβαιος. Ναι. Έτσι είναι το σωστό. Γιατί πολλοί θέλουν μέσα από το παιδί τους να περάσουν πράγματα που δεν μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι. Ναι, συνήθως ναι. Εντάξει, είναι ένας αγώνας να είσαι και πατέρας, γιατί χωρίς να το θέλεις, περνάς κάποια πράγματα δικά σου που δεν κατάφερες και θέλεις να τα καταφέρει το παιδί σου. Αλλά όταν είσαι συνειδητοποιημένος και εντοπίζεις το λάθος, κάνεις λίγο πίσω.
Το ενδιαφέρει το τραγούδι του Γιώσου, το ενδιαφέρει. Το αρέσει, ναι, να τραγουδάει και παίζει και κιθάρα, αλλά τώρα είναι πιο αφοσιωμένος στο μπάσκετ. Του αρέσει πολύ ο αθλητισμός. Με ένα μικρός μου παίζει βόλεϊ, ο Εύδοξος, είναι και 95. Ο Εύδοξος. Ο Εύδοξος, ναι. Τη μανούλα μου, την Ευδοξία. Και τη μάνα του Ελευθερίου, τη μάνα, Ευδοξία. Ναι. Ναι. Ο Ελευθερίου είναι από τη ΣΥΡΑ. Ναι, εξαιρετικός άνθρωπος και ένας γενναιόδωρος άνθρωπος και σπουδαίος πνευματικός άνθρωπος. Γνωριζόμαστε και κάνουμε παρέα. Ένας σπάνιος άνθρωπος, ο οποίος έχει θησαυρίσει και, και τη βιβλιοθήκη μας με μεγάλες δωρεές. Και είναι ευεργέτης για τον τόπο μας. Και το νταμάρι μας εδώ, το θέατρό μας το ανοιχτό. Το ονομάσατε Ιωάννας Ελευθερίου. Και δικαίως, ένας υπέροχος άνθρωπος. Ο οποίος ίσως είναι από τους τελευταίους πια εναπομείνοντες πνευματικούς ανθρώπους. Ναι, νομίζω, είναι. Είναι. Και είναι ποιητής, σπουδαίος άνθρωπος. Λοιπόν, το βράδυ σήμερα λοιπόν θα απολαύσουμε τραγούδια. Που θα ακούσουμε τραγούδια τα οποία γνωρίζουν όλοι και έχουν σχέση με, με τα πάθη αυτής της εβδομάδας και τα πάθη του Χριστού και όλη αυτή την λειτουργία που υπάρχει, αλλά και τα πάθη των ανθρώπων. Και ειδικά των Ελλήνων και των Κυπρίων. ναι, σίγουρα. Χάρηκα πάρα πολύ που και εγώ χάρηκα. Να μοιραστήκατε το πολύτιμο χρόνο να σας. Να πούμε ότι απόψη θα είναι στις 9 και 4. Και εύχομαι να περάσουμε έτσι μια μυσταγωγική βραδιά. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ναι. Γιατί ξέρω ότι σίγουρα δεν θα είναι τραγούδια διασκέδασης, αλλά είναι... κοίταξε, εγώ για μένα διασκέδαση είναι αυτή. Σωστό. Εγώ, εγώ μεθάω και δακρύζω με αυτά τα τραγούδια. Άλλοι μεθάνε με... ακούντας εγώ άλλα πράγματα. Κάποιοι άνθρωποι μεθάνε με τέτοιες μουσικές. Έτσι είναι. Θα είναι ωραία. Θα είναι ωραία και ταιριάζουν τα τραγούδια πάρα πολύ και με το χώρο. Δηλαδή... και με το χρόνο. Και με το χρόνο. Και με το χρόνο. Έτσι δεν είναι. Χάρηκα κι εγώ έτσι που βρεθήκαμε και τα είπαμε. Κύριε Δώρε Δημοσθένου, σας χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ. Να είστε υγιείς και ευτυχείς και να πραγματοποιείτε όλα σας τα όμορφα σχέδια και να μας κάνετε με την παρουσία σας πλουσιότερους, τουλάχιστον αισθητικά. Και εγώ γίνομαι πιο πλούσιος από αυτή τη διαδικασία. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα, να είστε καλά. Ραντεβού στο Θέατρο Απόλλων, σήμερα 9 και 4, να μην λείψει κανείς. Γεια χαρά.